Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας! Σήμερα είναι το Halloween! Ετοιμαστήκαμε, βάφτηκα εγώ, μετά θα σας δείξω και την Ξανθούλα. Θα ντυθεί και ο Κωνσταντίνος και θα πάμε σε ένα πάρτι! Και ναι, θα πάνε και τα μωρά μάλλον trick or treat. Ζάουα ντα ζόμπα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα γερμανικά. Κέρασμα ή γέλασμα, στα ελληνικά εννοείται. Και ετοιμαστήκαμε, τώρα ξύπνησε και το μωρό, σε λίγο θα αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνομαι, αλλά αντίθετα βάφτηκα, κολοκύθα. Ράχνες τα έκαμνα, γι' αυτό και το super duper eyeliner, αλλά Ξανθούλα λέει κολοκύθα μωμά, λέω κολοκύθα. Πάω να ετοιμαστώ και happy Halloween. Ο καθρέφτης μου είναι χάλια, αλλά δεν πειράζει. Πόσο τέλειο. Όλοι μ' αρέσει. Τι ωραίο είναι να ξαναφοράς φορέματα. Τώρα μια σακολοκύρα. Ή σαν Ινδιάνα, όπως μου είπε η Τάνια. Ωραία είναι. Θα σας δείξω και το μωρά στα λίγο. Έκανα και τον Κωνσταντίνο. Φαίνεται ρε παιδί μου ότι αδυνάτησα λιγάκι. Εντάξει. Καλά είναι. Θέλει ακόμη πολύ προσπάθεια, παιδιά. Συνεχίζουμε δυναμικά. Bye. Wow, τώρα. Wow. Ξανθούλα έβαλε τη στολή της κοκκινοσκουφίτσας και βάφτηκε από πάνω. Κατρίνα λέγεται αυτό από το έψαξα. Βίντα. Βίντα, ναι, αλλά πώς μπορούν να το βρουν στο ίντερνετ, εγώ εννοώ. Εντάξει, προσπάθησα πολύ. Θα πάρω καλύτερες μπογιές και ο δράκος μου από εδώ, φούντωσε με τη στολή του, δεν μπορεί. Ήρθες να βγείτε φωτογραφία? Ναι. Εντάξει. Λες να πετάξουμε? Είναι δυνατόν να βαφόμαστε για το Halloween και να βρέχει? Ψυχαλής, εντάξει, δεν βρέχει. Αλλά τόση προσπάθεια. Τόσο βάψιμο. Και ψυχαλίζει ο σκατόκερος. Άμα τώρα θα πάρουμε δύο λεωφορεία για να πάμε εκεί που είναι να πάμε. Oh, τα λέμε εκεί. Από την όρεξή μου να βγω έξω, βγήκαμε πόση ώρα νωρίτερα? Μια ώρα νωρίτερα. Θα κάτσουμε λίγο εδώ, μετά θα πάμε κανένα βόλτα λίγο εδώ τριγύρω. Σου δίνω το χέρι μου, περίμενε. Θα πάμε γύρω τριγύρω και μετά θα πάρουμε το λεωφορείο να πάμε και πού να πάμε. Μαμά, πού είναι? Τα-τα! Μιας και καθόμαστε εδώ στο λεωφορείο, στη στάση, θέλω να σας πω ότι στο Instagram με προσέγγισε, ρε παιδί μου, μια κοπέλα η οποία με βρήκε από το κανάλι και εννοείται με έκανε follow στο Instagram, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, δεν μπορεί δηλαδή να περπατήσει. Κοστά, γιατί είναι τρελά. Είναι άτομο με αναπηρία, δεν μπορεί δηλαδή να περπατήσει. Η κοπέλα αυτή λοιπόν έχει δημιουργήσει μια σελίδα στο Instagram. Η κοπέλα λέγεται Αλεξάνδρα Ορφανίδου και η σελίδα της στο Instagram λέγεται Wheelchair Greek. Εγώ θα σας έχω και τα δύο προφίλ από κάτω, να μπείτε να κάνετε follow, γιατί το μόνο που προσπαθεί η κοπέλα να κάνει είναι να δείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε άτομα με αναπηρία και σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια εμφανή αναπηρία. Έτσι. Το μόνο που θέλει να κάνει είναι να δείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά, να δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οπότε καλό θα ήταν να μπείτε και να δείξετε τη στήριξή σας. Θα σας έχω τα προφίλ και της κοπέλας, Αλεξάνδρα Ορφανίδου λέγεται, και τη σελίδα της στο Instagram. Αυτά είχα να πω. Και πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Yeah.
τραβάω. Κάναμε τα μαλάκια μας σαν τη Έλσα και πρώτη φορά έτσι τα πέτυχα χωρίς να φεύγουν, ξεφεύγουν. Φορά και να φτάνει τη Έλσα και την τσάντα τη Έλσα και καθαρίζουν το πάρκο μας εδώ. Τώρα ακούγεται και σκούπα και αυτός που φυσάει τα φύλλα, αλλά εδώ στη γειτονιά μας κάνουν Halloween party, ρε παιδί μου, την ημέρα του Halloween. Καλό μήνα παρεμπιδόντας, είναι 1 Νοεμβρίου. Και χθες το λύσανε. Μιλάμε, οι κολοκύθες τους δεν υπάρχουν, Δείτε εδώ. Εδώ κάνανε μικρούλες. Μία κολοκύθα που τρώει μία άλλη κολοκύθα. Και είχαν βάλει και τέτοιο. Και φαντάσματα είχαν κρεμάσει. Φασαρία παντού, όπως έλεγα, είναι η σκούπα που μαζεύει τα φύλλα και είναι αυτοί που τα φυσάνε για να τα βγάλουν από το πεζοδρόμιο στο δρόμο. Και γίνεται ένας χαμός τώρα. Και κάνουν τρελό πάρκι. Είχαν κρεμάσει φαντάσματα, μια τεράστια ράχνη στον τοίχο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν νύχτα και δεν τράβηξα βίντεο. Έκανα μόνο story. Οπότε πάμε σπίτι και θα σας χαιρετήσω σε λίγο. Που πήγαμε για Halloween, είχε μία σακούλα εξανθούλα, ξέρω εγώ, και μία σακούλα. Αυτή τη σακούλα κρατούσε ο Κωνσταντίνος. Και να σας δείξω και τι μαζέψανε. Εντάξει. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Μιλάμε για κόλαση. Μία κυρία μας έδωσε τέτοιες. Ένας κύριος άνοιξε και τα έριχνε, δεν τα έδινε με το χέρι, εννοείται, αυτά που είναι ανοιχτά. Καλή μπάζα, δεν ξέρω και πώς λέγεται. Τελειότητα. Θα τα μαζέψω και θα έχουν να τρώνε τα μωρά για πολύ πολύ καιρό. Λοιπόν, αφού έκανα και το μπάνιο μου, κάτσε κάτω λίγο, να σας πω και τα τελευταία πράγματα που έχω να σας πω. Λοιπόν, τώρα γυρίζω στο Στέριος, δουλεύει σπαστό. Και θα πάει και αργά στη δουλειά, ρε παιδί μου. Έχω σπανακόριζο από χθες. Χαλουινίστικη ημέρα έκανα σπανακόριζο. Δεν θυμάμαι αν είπα καλό μήνα. Μπήκε ο Νοέμβριος, το είπα. Τώρα το θυμήθηκα. Μπήκε ο Νοέμβριος, μπήκε ο μήνας που θα γίνω 31. Αχ, Θεέ μου. Τι θα σας πω. Την Παρασκευή θα πάμε να δούμε ένα σπίτι. Και θα σας τα πω όλα, αν το τραβήξω και ανέβει την Κυριακή, αλλιώς Τετάρτη, δεν είμαι σίγουρη πότε θα ανέβει. Τι άλλο έχω να σας πω, κάτι έγινε, κάτι. Αν έγινε κάτι, ξεκινήσαμε μία καινούρια μέθοδο αποταμίευσης, να οργανώνουμε, ας πούμε, όλη την εβδομάδα τι θα φάμε και να πηγαίνουμε, ας πούμε, από Σάββατο να ψωνίζουμε τα ψώνια όλης της εβδομάδας και να μην ξαναπηγαίνουμε, ας πούμε, σούπερ μέσα στη εβδομάδα. Εννοείται, αν τελειώσει το γάλα, θα πας να πάρεις γάλα, δεν είναι αυτό. Απλά για να μην ξεφεύγουμε, να μην πηγαίνουμε κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα στο σούπερ. Οπότε ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό. Τώρα ο Στέριος πήγε το Σάββατο σούπερ, ψώνισε. Έχουμε τα ψώνια αυτής της εβδομάδας. Το μόνο που πήγα να πάρω σήμερα είναι καφέ γαλλικό, γιατί δεν πήρε ούτε ο Στέριος. Ούτε θυμήθηκα να το βάλω στη λίστα, ενώ δεν είχαμε καφέ. Δεν πειράζει όμως. Το μόνο που πήρα ήταν αυτό. Και θα δούμε πώς θα πάει τώρα. Επίσης, τώρα ξεκίνησα να βλέπω βιντεάκια που όλοι στολίζουν χριστουγεννιάτικα. Όχι στολίζουν, ετοιμάζονται να στολίσουν, εκτός από αυτούς που στόλισαν ήδη. Ένα αυτό. Επίσης, όπως σας είπα και κάπου στη μέση στο βίντεο, μην ξεχνάτε να ακολουθήσετε το προφίλ στο Instagram Wheelchair Greek και την Αλεξάνδρα που είναι δικό του, διαχειρίζεται αυτή το προφίλ. Θα σας έχω και τα δύο προφίλ στο κόκκο των πληροφοριών. Εντάξει, το μόνο που θέλει η κοπέλα είναι να δείξει ότι δεν υπάρχει διαφορετικότητα ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει, φυσικά όμως το βλέπουμε καθημερινά. Σίγουρα έχετε συναντήσει προβλήματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ειδικά στην Ελλάδα με τις μπάρες, στις οποίες παρκάρει όλος ο κόσμος και το συναντάμε καθημερινά. Εδώ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα.
Εκτός, σας έχω πει από τις ουρές. Όταν είσαι σε ουρά στο σούπερ, είσαι ουρά στην τράπεζα, είσαι ουρά στο... Δεν υπάρχει προτεραιότητα. Υπάρχει... Δεν γεννήθηκε. Δεν υπάρχει προτεραιότητα για κανέναν. Ούτε για τις έγκυες, ούτε για τους ηλικιωμένους, ούτε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Καθένας μένει στην ουρά του. Όταν σου δίνουν προτεραιότητα, παθαίνεις ένα σοκ. Αυτά είχα να σας πω. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας αφού δεν κοιμήθηκε και ο μικρός. Μην ξεχνάτε να κάνετε like. Μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!